Μπορεί το τέταρτο κύμα της πανδημίας να καταγράφει ύφεση, ωστόσο άλλες ιώσεις, οι οποίες τα τελευταία δύο χρόνια ήταν εξασθενημένες, καραδοκούν. Με τους ειδικούς να αναμένουν πως ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος, αφού το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση γαστρεντερίτιδας και του ιού κοξάκι. Οι εποχικές ιώσεις του αναπνευστικού, όπως είναι η ιή της γρίπης, της παραγρίπης, η εντεροϊή, η αδενοϊή, ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός, όλοι αυτοί είχαν μείνει στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα να μην έχουμε τέτοιες ιώσεις τα δύο τελευταία χρόνια. Πράγμα το οποίο μας ανησυχεί ότι ενδεχομένως φέτος με την απελευθέρωση των μαθητών και το έναρξη των σχολείων να έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Οι ειδικοί απεύχονται το χειρότερο σενάριο, την συνύπαρξη δηλαδή ενός πέμπτου κύματος της πανδημίας και την έξαρση άλλων ιώσεων. Γι' αυτόν τον λόγο η παιδιατρική εταιρεία θα προχωρήσει σε σύσταση για εμβολιασμό παιδιών 6 μηνών και άνω με το εμβόλιο της γρίπης Α. Ώστε να αποφύγουμε την συνώσιση των παιδιών με διάφορους ιούς, το πράγμα το οποίο θα επιβαρύνει την κλινική εικόνα των παιδιών και την κατάσταση στα νοσοκομεία. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον δόκτωρα Βράμιλια, έχει καταρτιστεί πλάνο ώστε αν χρειαστεί να νοσηλευτεί ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, το μακάριο νοσοκομείο να είναι έτοιμο. Αυτή τη στιγμή δεν νοσηλεύονται παιδιά με κορονοϊό. Είναι μεμονωμένα πλέον τα περιστατικά και ας ελπίσουμε ότι θα εξελιχθεί έτσι, θα σβήσει η πανδημία χωρίς να επανεμφανιστεί ένα πέμπτο κύμα, το οποίο ενδεχομένως να αφορά μαζικά τον παιδικό πληθυσμό. Υπενθυμίζεται πως το εμβολιαστικό πλάνο για την γρίπη Α αρχίζει εντός Οκτωβρίου.